πλεονεκτήματος για τη χώρα μας. Είναι ένας χρόνος περίπου από τότε που αναλάβαμε την εξουσία, αλλά στους 12 μήνες που έχουν περάσει, οι 12 αυτοί μήνες μας φάνηκαν πάρα πολύ χρόνος. Και μέχρι το τέλος του 2010 θα έχουμε μειώσει το έλλειμμα περίπου κατά 5,5% του ΑΕΠ, ίσως και περισσότερο. Και με βάση τα αναθεωρημένα νούμερα της Eurostat που θα δημοσιοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα, αυτό βεβαίως δεν αλλάζει το γεγονός ότι τηρούμε την υπόσχεση που δώσαμε για την μείωση του ελλείμματος. Δεν έχουμε βέβαια μαγική φόρμουλα για να το πετύχουμε αυτό. Το κάναμε αυτό με περικοπή των δημόσιων δαπανών, περικοπή της σπατάλης, της δημόσιας σπατάλης, αύξηση της φορολογίας, μείωση των μισθών και των συντάξεων, πολύ δύσκολα μέτρα για οποιαδήποτε κυβέρνηση, πολύ δύσκολα μέτρα για οποιαδήποτε κοινωνία. Όμως τα πραγματοποιήσαμε όλα αυτά γιατί πιστέψαμε ότι έπρεπε και βεβαίως θεωρώ ότι και οι Έλληνες πολίτες αυτό το βίωσαν ως καθήκον τους. Φυσικά.